Στη μονάδα εντατικής θεραπείας του νοσοκομείου Πέδουν Αγλαία Κυριακού νοσηλεύεται από χθες το μεσημέρι 9χρονο κοριτσάκι από τη Μακρυράχη, το οποίο χτύπησε σοβαρά στο κεφάλι του όταν, ενώ έπαιζε με το ποδήλατό του στην αυλή του σπιτιού του, έπεσε από μεγάλο ύψος και κατέληξε στην αυλή γειτονικού σπιτιού. Το κοριτσάκι μεταφέρθηκε στο κέντρο υγείας Αγοράς, όπου όμως εκείνη την ώρα δεν υπήρχε οδηγός ασθενοφόρου. Το παιδί μεταφέρθηκε με ταξί στο νοσοκομείο, χωρίς να το συνοδεύει γιατρός. Το ατύχημα είναι ότι ήρθε στο κέντρο υγείας το παιδί. Και εκεί δεν υπήρχε οδηγός. Και παρόλα αυτά το κατεβάσανε στο Βόλο, και από εκεί πήγε στην Αθήνα. Και από ό,τι έμαθα χθες το βράδυ που μίλησα και επικοινώνησα με τους δικούς τους, έγινε μία από τους δικούς του, έχει γίνει μία επέμβαση και μάλλον πήγε πάρα πολύ καλά. Ο γιατρός που εξέτασε το παιδί στο κέντρο υγείας της Αγοράς έκρινε ότι θα πρέπει να μεταφερθεί άμεσα στο νοσοκομείο. Το ασθενοφόρο βρισκόταν σταθμευμένο στο χώρο του κέντρου υγείας, η βάρδια όμως του οδηγού ήταν ακάλυπτη. Όπως έγινε γνωστό, ο οδηγός είχε αναρωτική άδεια και δεν υπήρχε αντικαταστάτης. Έτυχε την ημέρα εκείνη να είναι άρρωστος ο άνθρωπος ο οδηγός και δεν μπορούσε να μετακινηθεί. Θα πρέπει να καταλάβουν όλοι οι διοικούντες, κυβερνώντες και εμείς ότι είμαστε πίσω από το βουνό και απαιτούμε και έχουμε ανάγκες περισσότερες από οποιοδήποτε μέρος. Και πρέπει να εφαρμοστεί και το κέντρο υγείας και το ταχυδρομείο έτσι για να δώσουμε κίνητρα να κάτσει ο κόσμος στα χωριά μας. Αλλιώς φεύγει ο κόσμος. Έχουμε τόσο καιρό που διαμαρτυρόμαστε και φωνάζουμε για τα θέματα που υπάρχουν κυρίως των υποδομών για το κέντρο υγείας. Στο κέντρο υγείας λοιπόν υπάρχει ένα ποσό 35.000 για να γίνει η σκεπή που παίρνουν τα νερά μέσα και προσπαθούν να το δημοκρατήσουν τώρα 3-4 μήνες. Έχουμε πει χίλιες κουβέντες για τους γιατρούς, για την επάρκεια των γιατρών και τελικά για το θέμα αυτό του ασθενοφόρου. Μεγάλη εντύπωση προκαλεί το γεγονός ότι ενώ υπάρχουν 4 οδηγοί ασθενοφόρου στο κέντρο υγείας της Αγοράς, όταν συνέβη το προχθεσινό περιστατικό, το κενό του οδηγού που βρίσκεται σε αναρωτική άδεια ήταν ακάλυπτο. Δεν καλύπτει το κενό αυτό που ξυπολείπει, είναι ο καθένας στη βάρδια του. Καλύπτει το ΕΚΑΣ. Όταν βγάζουν το πρόγραμμα οι οδηγοί, οι οποίοι γίνεται αρχές του μήνα, το στέλνουμε στο ΕΚΑΒ και το ΕΚΑΒ ξέρει και καλύπτει τις βάρδιες των κενών. Το ΕΚΑΒ από τη Αγορά έχει μία ώρα. Μία ώρα μόνο, παραπάνω. Παραπάνω. Τα πληρώματα ασθενοφόρων που είναι στις οργανικές θέσεις καλύπτουν ένας οδηγός μία βάρδια. Και ενώ φαινόμαστε ουσιαστικά 4 άτομα πληρώματα ασθενοφόρων, ουσιαστικά βγαίνουν 3 βάρδιες με αυτό. Αυτό διοικητικά σημαίνει ότι δεν μπορούμε να καλύψουμε όλο το μήνα επί 24 ώρες.